κύριε Ζερβάκη, εν ώψη του Πάσχα τώρα, σήμερα Μεγάλη Πέμπτη, για πείτε μας κάποιες οδηγίες για τους οδηγούς που θα βγουν την έξοδό τους από σήμερα και μετά. Στο πλαίσιο πρόληψης των τροχαίων ατυχημάτων, η υπηρεσία μας, το τμήμα τροχίας Αγίου Νικολάου, από σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη και όλες τις εορτές του Πάσχα, θα βρίσκεται επιποδός, με συνεργεία ελέγχων σε όλη την περιοχή αρμοδιότητάς της, σε όλο το Δήμο, τόσο κατά τις ώρες της ημέρας όσο και κατά τις νυχτερινές ώρες. Έμφαση θα δοθεί από την υπηρεσία μας σε επικίνδυνες παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και αυτό καλό και όλους τους οδηγούς να τηρούν πιστά το κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες σε όλο το οδικό δίκτυο, να αποφεύγουν την κατανάλωση αλκοόλ όσοι πρόκειται να οδηγήσουν, να κάνουν χρήση της ζώνης ασφαλείας, του προστατευτικού κράνους και του παιδικού καθίσματος όσοι μεταφέρουν μικρά παιδιά, να αποφεύγουν τα αντικανονικά προσπεράσματα, την κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, ούτως ώστε αυτές οι μέρες να κυλήσουν ομαλά στην περιοχή μας, να μην έχουμε τροχαία ατυχήματα και να είμαστε όλοι οι πολίτες πίσω μετά την έξοδο του Πάσχα στα σπίτια μας. Η υπηρεσία μας θα βρίσκεται σε κομβικά σημεία, τόσο κατά την έξοδο των πολιτών αυτές τις ημέρες, ώστε να διευκολύνουμε την έξοδο, αλλά και την επιστροφή των πολιτών μετά τις μέρες του Πάσχα. Θα είμαστε σε κομβικά σημεία για να διευκολύνουμε την επιστροφή τους. Κύριε Ζερβάκη, το τελευταίο διάστημα παρατηρείτε μια μείωση στα τροχιά στην περιοχή του Αγίου Νικολάου? Είναι καλή εικόνα δηλαδή? Οι πρώτοι τέσσερις μήνες του έτους που διανύουμε, έχουμε εικόνα αυτή τη στιγμή. Πάμε πάρα πολύ καλά. Δεν έχουμε κάποιο τροχαίο ατύχημα εδώ στην περιοχή μας, την περιοχή που αστυνομεύει η υπηρεσία μας. Αυτό ευελπιστούμε. Δυστύχημα εννοείται. Ναι, δεν έχουμε κάποιο τροχαίο δυστύχημα. Ευελπιστούμε να κυλήσουν και η υπόλοιπη περίοδος ομαλά, να μην έχουμε κάποιο τροχαίο δυστύχημα. Και είμαστε και στην έναρξη τουριστικής περίοδου. Η κίνηση στην περιοχή μας αυξάνεται. Έχουμε τους πρώτους επισκέπτες. Οπότε ευχή όλων μας είναι να κυλήσουν και αυτές οι μέρες ομαλά, αλλά και το υπόλοιπο του έτους ομαλά και να κλείσει μια χρονιά η οποία δεν θα έχουμε κάποιο τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή μας. Κύριε Ζερβάκη, έχει αρχίσει και η θερινή περίοδος και επίσημα πλέον. Έχουν έρθει πρώτοι επισκέπτες. Πώς είναι η εικόνα μέχρι στιγμής στην πόλη Αγίου Νικολάου, στην περιφέρειά σας, αρμοδιότητά σας? Όπως σας είπα, έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος. Έχουν έρθει πρώτοι επισκέπτες στην περιοχή μας. Παρατηρούμε κάποιες ώρες της ημέρας δημιουργούνται κάποια κυκλοφοριακά προβλήματα στο κέντρο της πόλης, του Αγίου Νικολάου, αλλά και στην περιοχή της Ελούντας. Έτσι παρουσιάζει αυξημένη κίνηση. Εμείς ως υπηρεσία έχουμε εντοπίσει αυτές τις ώρες που παρουσιάζεται αυτό το πρόβλημα. Πότε είναι, Συνήθως είναι μεσημεριανές ώρες, ναι. και στην περιοχή εδώ, αλλά και στην περιοχή της Ελούντας, και απογευματινές ώρες. Έχουμε εντοπίσει αυτά τα χρονικά διαστήματα που παρουσιάζεται το πρόβλημα. Και σε αυτά τα διαστήματα εστιάζουμε ως υπηρεσία. Το πρόβλημα κυρίως είναι που δημιουργούν οι παράνομες σταθμεύσεις στο κέντρο της πόλης του Αγίου Νικολάου και στα διαμερίσματα του Δήμου μας. Και σε αυτό το πρόβλημα έχουμε εστιάσει. Θα ήθελα να καλέσω, επειδή είναι αρκετοί οι επισκέπτες στην περιοχή μας, αναμένουμε να είναι ακόμα περισσότεροι καθώς διανύουμε την καλοκαιρινή περίοδο. Θα ήθελα λοιπόν όλους τους κατοίκους, τους μόνιμους κατοίκους, να τους καλέσω να προσέχουν πού σταθμεύουν τα οχήματά τους, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τις θέσεις των αναπήρων, τις ράμπες των αναπήρων, να μην καταλαμβάνονται. Οι θέσεις τροφοδοσίας που είναι πολύ σημαντικό, υπάρχει συγκεκριμένο ωράριο τροφοδοσίας στην πόλη του Αγίου Νικολάου και αυτό ζητάω να τηρείται από όλους και τους εμπόρους και τους επαγγελματίες, αλλά και οι πολίτες να μην καταλαμβάνουν τις θέσεις αυτές όταν είναι οι ώρες τροφοδοσίας, ούτως ώστε να μην δημιουργούνται κυκλοφοριακά θέματα. Εμείς ως υπηρεσία θα δώσουμε ένα δυναμικό παρόν από την αρχή της τουριστικής περίοδου και όλη την τουριστική περίοδο θα είμαστε παρόν, ούτως ώστε να λύνουμε τα προβλήματα όταν αυτά ανακύπτουν. Από προσωπικό είστε καλά, κύριε Ζερβάκη, στην υπηρεσία της τροχίας, στον Αγίου Νικολάου? Από πλευράς προσωπικού. Στελέχωση δηλαδή. Ναι, από πλευράς προσωπικού δεν έχουμε ενισχυθεί ως υπηρεσία εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Με το υπάρχον προσωπικό που έχουμε, καταβάλουμε προσπάθεια όσο μπορούμε να κρατήσουμε την περιοχή σε ένα καλό επίπεδο, σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο και να μην παρουσιάζονται κυκλοφοριακά θέματα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αλλά και εκτός των κυκλοφοριακά θέματα, στόχος της υπηρεσίας μας είναι, όπως ξέρετε πολύ καλά, πέρα από το κυκλοφοριακό, είναι και η πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. Οπότε και εκεί εστιάζουμε, και στο κυκλοφοριακό εστιάζουμε. Και στις επικίνδυνες παραβάσεις του κόκκου, όπως σας είπα, και τώρα ειδικά τις εορτές του Πάσχα, αυτές τις περιόδους που έχει αυξημένη κίνηση, η έλεγχη θα είναι εντατική, δεν θα υπάρχει καμία ανοχή από την υπηρεσία και ειδικά τις νυχτερινές ώρες θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση. Έχουμε δώσει και το προηγούμενο διάστημα, αλλά και αυτές τις μέρες του Πάσχα, τις νυχτερινές ώρες, με συνεργεία ελέγχων μέθης σε όλη την περιοχή, σε όλους τους δρόμους, θα είμαστε παρόν.